αφή ποτάμι ερωτάς με το φιλί να τρέμει ψάχνω στα διάφανα νερά νυχτερινών δελτέρων. Εκεί σε κάποια όχθη του σ' ακούμπησε η μοίρα κι απ' τη ματιά σου σκόπιλα τα μυστικά σου επίρα. Συγγνώμη, είδες αυτή εδώ την κοπέλα με τον Πάτροκλο? Ναι. Ναι, τους έχω δει αγκαλιά. Κλάτη και πορτοκαλάδα. Και τώρα θα το πάρω εγώ το κορίτσι αγκαλιά. Να πάμε μέσα να διαλέξει ποιο παγωτό θέλει. Ναι. Πούλα. Έλα εδώ, έλα εδώ. Όχι το κορίτσι, όμορφο παραγία μου. Συγγνώμη, αυτή εδώ η κοπέλα τα έχει με ένα παιδί που το λένε Μάνο. Δεν ήξερε καν τον Πάτροκλο. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά το πρόσωπό της. Είμαι σίγουρος ότι είναι αυτή. Έλα. Έλα, σε παρακαλώ. Μην κλαις. Τώρα θα έρθει και θα μου πω τα πράγματα στη θέση τους. Δεν έπρεπε να σου το πω. Εξάλλου μου είπε πως αν σου το έλεγα θα με διαψεύσει. Ναι. Και δίμαι εγώ, κανένα κροϊδό. Δεν ξέρω τι καπνοφωμάρει ο Πάτρογλος. Λοιπόν, μη φοβάσαι. Έχε μου εμπιστοσύνη. Α? Κάποια στιγμή αυτό το στυλάκι τσακίσου και λαμέσου πρέπει να το κόψεις, δεν νομίζεις? Σκάσε! Σε προειδοποίησα να μείνεις μακριά από τη Ρενάτα. Και εσύ τι έκανες? Της επιτέθηκες? Και προσπάθησες να τη βιάσεις, κολόπεδο! Εγώ, για μισό λεπτό, γιατί θα με τρελάνετε. Εγώ προσπάθησα να σε βιάσω, πότε! Σοβαρά μιλάς, με ρωτάς χθες εκεί στον καναπέ. Μου επιτέθηκες και με στρίμωξες, κλειδώθηκα στο δωμάτιο και δεν μπορούσα να μην το πω, γιατί σε φοβάμαι. Η κόμενα είναι τρελή, ρε. Τα έχει χάσει τελείως, θα βγάζει από το μυαλό της. Μιλά, ρε σκρόπα! Αν την αγγίξεις, θα σου ρίξω, κολόπεδο. Ακούς, φύγε και μην ξαναπατήσεις εδώ μέσα! Ακούς! Μην πιστεύεις, Διαμάντη. Προσπαθεί να μας διαλύσει για να σου φάει τα λεφτά. Φύγε τώρα! Τώρα! Δεν θα ξαναμείνεις εδώ στο σπίτι μόνη σου. Θα υπάρχουν πάντα άντρες έξω. Ακούς? Πάντα! Έλα, έλα. Στο μεταξύ έχω αφήσει τον Αχιλλέα να πάει βόλτα με την αγάπη μόνος του και δεν νιώθω πολύ καλά. Με έχει πιάσει ανασφάλεια ότι μπορεί να τη χάσει πάλι. Έλα βρε Μελίνα μου τώρα, γίνονται αυτά δύο φορές. Και τι έφταιγε ο Αχιλλέας? Και σε σένα θα μπορούσε να συμβεί. Μην τον κανιβαλίζεις τον καημένο. Σε μένα δεν θα είχε συμβεί ποτέ. Τέλος πάντων, ας αλλάξουμε κουβέντα. Εσύ με το Μινά έχεις πάρει αποφάσεις? Εννοείται. Θέλω να βάλουμε άμεσα το διαζύγιο μπροστά και να προχωρήσω τη ζωή μου με τον Νικόλα. Τόσο σίγουρη? Ναι. Και θέλω σε παρακαλώ αυτή η κουβέντα για το διαζύγιο να γίνει μπροστά σου. Σπίτι σου. Δεν νομίζω ότι έχω την ψυχραιμία να το αντιμετωπίσω μόνη μου. Βρίσκομαι σε ένα μετέχμιο της ζωής μου και οι αποφάσεις που θα πάρω τώρα θα καθορίσουν τη συνέχεια της πορείας μου. Πάντα ήμουν ανασφαλής. Ποτέ δεν πάτησα γερά στα πόδια μου και τώρα βρέθηκα παντρεμένη με τον Μύρο.
έναν άνθρωπο καλόψυχο, που όμως δεν μπορεί να με κάνει να νιώσω αυτάρκης. Δεν θέλω πια να στηρίζομαι σε κανέναν. Γιατί μου κάνει τις χαριτωμένες? Έλα, έλα. Ξου, τρελάρες. Αγαπάτε αλλήλους. Α, δεν πάμε καλά. Πού πάτε εσείς? Μη μ' αγγίζετε, μάγισσες. Α, τι κάνετε παιδί μου? Φύγετε, πηγαίνετε μέσα. Αχ, βοήθεια. Αγαπάμε. Έλα, Αναστασία. Έφτασες στην Κατανία? Όχι, στη Ρώμη είμαι. Έχω κάνει λάθος προγραμματισμό. Η πτήση για Κατανία είναι σε 6 ώρες, οπότε ήρθα σε ένα ξενοδοχείο να ξεκουραστώ. Γιατί δεν πας μια βόλτα? Εσένα σ' αρέσει η Ρώμη, θυμάσαι? Πάντα θα θυμάμαι. Μόνο που τότε ήμασταν ξένιαστοι, που να ξέραμε. Μην κάνεις άσχημες σκέψεις. Όλα θα τα ξεπεράσουμε. Προσπάθησε μόνο να περάσεις καλά. Τι καλά να περάσω, αγάπη μου. Ακόμα δεν ξέρω τι θα αντιμετωπίσω και τι μπορεί να έχει κάνει ο Σύφης. Έχω μεγάλη αγωνία. Σου λέω, ήταν απόλυτα σίγουρος. Την είδε, λέει, εδώ στα Χανιά αγκαλιά με τον Πάτροκλο, τον Πάτροκλο. Δεν γίνεται. Έλα, κάποιο λάθος έχει γίνει. Θα σκάσω. Θα την πάρω τηλέφωνο και θα τη ρωτήσω στα ίσα. Θανάη, τι κάνεις, η μητέρα σου? Καλύτερα, όλο και καλύτερα. Δεν μου λες, έβγαινες εσύ ποτέ με τον Πάτροκλο Νικολάου? Συγγνώμη, Αχιλά, δεν άκουσα καλά, τι μου είπες? Λέω, αν γνώριζες τον Πάτροκλο Νικολάου. Δεν ξέρω για ποιο μου λες. Νομίζω αυτό το όνομα το άκουσα μια φορά στο σπίτι σας. Και λες ότι δεν τον γνωρίζεις. Να σου πω, Δανάη, μήπως ο Μάνος είχε έρθει καμιά μέρα εδώ στην Κρήτη και μας το έκρυψες? Ναι, είχε έρθει μια φορά για 24 ώρες, αλλά ντράπηκα να σας το πω. Τι εννοείς πως μοιάζει εμφανισιακά ο Μάνος? Είναι ψηλός, γυμνασμένος, με λίγα γκρίζα μαλλιά. Συγγνώμη που δεν σας το είπα. Εντάξει, Δανάη. Γεια σου. Ο Μάνος της Δανάης μοιάζει σε περιγραφή με τον Πάτροκλο. Σίγουρα έκανε λάθος ο Ανδρέας. Επιμένω. Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει σήμερα. Δεν παίρνει αναβολή. Εντάξει. Έρχομαι αμέσως. Πρέπει να πάω σε μια δουλειά. Ηρέμησες λίγο? Ναι, είμαι λίγο καλύτερα. Ωραία. Θα υπάρχουν δύο άντρες έξω από το σπίτι και εσύ θα κυκλοφορείς μαζί με ένα δικό μου, για να μην μπορεί να σε πλησιάσει ο Πάτροκλος. Διαμαντή μου, δεν μπορώ τώρα να κυκλοφορώ με bodyguard. Θα προσέχω. Αν είναι δυνατόν, δεν πρόκειται να μου επιτεθεί με στη μέση του δρόμου. Εντάξει. Δεν θα σε πιέσω. Δεν θέλω να το ξαναδώ στα μάτια μου. Θα τον αποκληρώσω. Διαμαντή μου, έχω κάποιες δουλειές σήμερα στο Ερέθινο. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Θα το ήθελα πολύ, αλλά ειδικά σήμερα πνίγομαι στη δουλειά. Έχω 3 ραντεβού. Σίγουρα δεν είναι Πέκο Σταντίνα. Σίγουρα. Γιάντα δεν θέλει ούτε να σε θωρεί. Τέτοια ώρα πηγαίνει πάντα και τα ψώνια της. Πα, πώς από εδώ? Εσένα θέλαμε.
Για κάτσε κάτω. Το μυαλό σου έχει πάρει πολύ αέρα και μου παρασύρνει σε δάφνη, ε. Και με αυτά που κάθεσαι και λες δεξιά και αριστερά, την κόλλησες και την έχει πιάσει το υπαρξιακό της. Αλήθεια. Εγώ τώρα κατάλαβα το νόημα της ζωής. Και όποια γυναίκα μπορούν να επηρεάσουν να πάρει και αυτή τη ζωή στα χέρια της, θα το κάνω. Να μην κάνεις πράγμα. Να κάτσεις αυγά σου. Και να κανονίζεις μόνο για πάρτι σου. Δεν θα διαλύσεις εσύ όλα τα ζευγάρια εδώ στην Κρήτη. Όποιος είναι να διαλυθεί, θα διαλυθεί από μόνος του. Και η Βασιλική καλά έκανε και χώρισε το μήνα, τον άπιστο. Μα εγώ δεν είμαι άπιστος. Θα γίνεις αργά ή γρήγορα. Οι άντρες είστε ύπουλοι. Η Δάφνη είναι ξύπνια. Και κατάλαβε ότι κάποια στιγμή θα την κερατώσεις, γι' αυτό την έπιασε το υπαρξιακό της. Καλή χώνεψη. Τι ήταν τούτο τώρα? Αυτή θα μας διαλύσει όλους. Από χτες το σκέφτομαι. Λες τελικά να έχει αποτέλεσμα αυτό που προσφέρθηκε να κάνει ο Αχιλλέας? Δεν νομίζω, Χρυσάνθη. Ίσως να ήταν μια λύση όταν συνέβη το γεγονός. Τώρα είναι αργά. Ας το πω όμως το Σύφη. Να δούμε τι θα πει κι αυτός. Έλα, Σύφη. Καλά είμαστε. Και το παιδί πολύ καλά. Άκουσε. Ήρθε ο Αχιλλέας Ματθαίου και είναι διατεθειμένος να σου προσφέρει άλοθη για τη νύχτα που σκότωσαν το γιο του Σφαλάκη. Δεν σου είπα να αποφασίσεις τώρα. Απλά σκέψου το. Εντάξει, εντάξει, πήγαινε στη δουλειά σου και τα λέμε. Τι σου είπε? Ψάχνει να βρει δουλειά στη Βραζιλία. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα έχει πάρει την απόφαση να μείνει στη Βραζιλία για πάντα? Μάλλον. Θα σκάσω με αυτή την ιστορία. Έλα, Αχιλλέα. Πήρα να δω τι κάνετε με τον Νεκτάρη για το σπίτι. Φοβάμαι μη σκοτωθείτε. Μη φοβάσαι. Αφού δεν θέλει να το κάνει ο Νεκτάριος, θα βάλω εγώ ένα δικηγόρο της εταιρείας. Είμαι ιδιοκτήτης του σπιτιού, δεν θα με πετάξει εμένα έξω η Δήμητρα. Μα τι σε έπιασε τώρα, ρε Ματθαίο? Κάτσε να το σκεφτούμε. Τι να σκεφτούμε? Αν δεν βάλω δικηγόρο, θα πάω εγώ να εγκατασταθώ στο σπίτι. Και ας γίνεται κάθε μέρα της Μουρλής. Τώρα που δεν είναι εκεί η Μαρίνα, δεν με νοιάζει. Ας σκοτωνόμαστε κάθε μέρα. Το έχω πάρει πεισματικά. Σαν μικρό παιδί κάνεις, ρε Ματθαίο. Αχιλλέα, το έχεις καταλάβει ότι κοιμάμαι κάθε μέρα στο σπίτι σου? Τι είπαθες και γελάς τώρα? Οι γονείς της Στέλλας έχουν βάλει ένα βλάκα ντετέκτιβ να με παρακολουθεί. Είναι εδώ στο χτήμα. Κρύβεται και νομίζει πως δεν τον βλέπω. Μπαμπά, έμαθες τίποτα για τον Ματθαίο? Φάνηκε πουθενά σκάρτος? Όχι ακόμα. Τι εννοεί? Μπαμπά, μη φωνάζετε, σας παρακαλώ πολύ. Ο Ματθαίος είναι πολύ αξιόπιστος άνθρωπος. Δεν θα με απατούσε ποτέ του. Το παρακολουθούσατε? Σταματήστε την παρακολούθηση τώρα. Μπαμπά, θα πάθω κανένα πρόωρο το κετό, σε παρακαλώ. Πώς ήταν το ταξίδι σου? Μια χαρά. Αλλά μου λείπει κιόλας η Κρήτη. Μοιάζουμε πολύ εμείς οι δύο. Κι εγώ, αν ήμουν στη Ρωσία, θα μου έλειπε πολύ η Κρήτη. Σεργέη, σε κλείνω. Θα τα ξαναπούμε. Έγινε. Ο Σεργέη ήταν. Έφτασε κιόλας στη Ρωσία. Ναι, καλέ, τι είναι η Ρωσία? 3 ώρες δρόμος. Αυτό το παιδί μέσα στην καρδιά μου το έχω βάλει. Μέσα στην καρδιά μου. Καλά, αυτό που κάνεις εκεί πέρα δεν πρόκειται να το έκανα για καμιά γυναίκα, ρε. Να έχω σπουδάσει χημικός, να έχω λιώσει τα παντελόνια μου στα δρανία και να σκάβω. Για καμία σου λέω, ρε. Νινά, μη λες μεγάλα λόγια. Άστο. Κάνε μου μια χάρη, ρε. Ψάρεψε λίγο την Αλίκη να δεις αν έχεις σήματα για μένα. Δεν μπορώ να την ψυχολογήσω, ρε φίλε.
Κοίτα. Ο Σεργέη μου έκανε δώρο το σταυρό του για να με φυλάει. Συγκινήθηκα πολύ. Για να δω. Μωρή Αλίκη, αυτός ο σταυρός είναι πανάκριβος. Πλάκα, πλάκα, εσύ την τύχη σου θα κάνεις με τον Σεργέη, κακομοίρα μου. Όχι βέβαια ότι δεν συμπαθώ το Χριστάκι. Εγώ το Χρήστο τον αγαπάω. Αλλά αν δεν στέκεται Σούζα, δεν το θέλω. Όσο για το Σεργέη, θα παραμείνουμε φίλοι. Έχω καταλάβει ότι για να αναρριχηθείς επαγγελματικά, χρειάζεσαι τους κατάλληλους φίλους για να σε στηρίξουν. Ακόμη και ψυχολογικά. Κοίτα να δεις, η Αλίκη. Άλλαξες πάρα πολύ, Αλικάκι μου, εσύ. Μπράβο σου. Δεν έπρεπε να έρθουμε βόλτα σε κτήμα Δημοσθένειος. Μπορεί να πέσουμε πάνω στη Δήμητρα. Δεν χρειάζεται να προκαλούμε. Δεν με νοιάζει. Η Δήμητρα θέλει, δεν θέλει. Θα πρέπει να δεχτεί αυτή την καινούργια κατάσταση. Κρίμα, γιατί η ψυχολογία της πρέπει να είναι πολύ άσχημη. Δεν την ξέρεις καλά. Δεν πρόκειται να κλειστεί και σε μοναστήρι. Σε λίγο καιρό η Δήμητρα θα ξεκινήσει να κάνει τη ζωή της με χαρά. Μα τι λέτε τόση ώρα ψούψου συνέχεια. όχι ρε εσύ. Καλύτερα να φανεί τυχαίο. Θα πάω κάπου να φάω με την Ελένη και θα πάρει συμπτωματικά τον ξάδερφό σου και θα έρθετε. Δεν θέλω να φανεί σαν προξενιό. Δημήτρη, με ποιον μιλάς συνέχεια? Σε παίρνω εδώ και μια ώρα τηλέφωνο. Με έχουν διώξει όλοι. Ο πατέρας μου έχει παντρευτεί μια Ελληνίτσουλα που λέει ψέματα για να με βγάλει από τη μέση και να του φάει τα λεφτά. Σε παρακαλώ, τρώω πόρτα από παντού. Πάρε με τηλέφωνο και μη με αγνοείς, γιατί θα κάνω πράγματα που δεν θα σας αρέσουν καθόλου. Σ' ακούω, Ρασιδάκη. Γιατί θέλησες να με δεις? Ρώτησες την Άλκηστη για τη σχέση του Πάτροκλου Νικολάου με του Αλκιβιάδη Σιδηχάκη. Όπως σου είχα πει, παρακολουθούσα για μεγάλο χρονικό διάστημα το Σιδηχάκη. Ο Πάτροκλος Νικολάου μπαινόβγαινε στο γραφείο του με τσάντες. Είμαι σίγουρος ότι περιείχαν χρήματα από τις τοκογλυφικές τους δραστηριότητες. Ο Πάτροκλος Νικολάου και ο Αλκιβιάδης Σιδηχάκης σίγουρα συνεργάζονταν. Ο Πάτροκλος έκανε τις εισπράξεις. Και δεν ξέρω και τι άλλο. Καλώς. Θα το διερευνήσω. Γεια σου, αστυνόμα. Θέλω να σου πω. Το δικηγόρο που κάνει τις παράνομες υιοθεσίες, τον παρακολουθούμε. Άκεδες τηλεφωνικές του κλήσεις. Και, έχουμε κάτι. Καλώς. Αν έχεις κάτι, πάρε με. Να ξαπάλει την εκπομπή σου. Πολύ ωραία τους τα πες. Όχι, μη μας περνάνε και για χάπατα. Χώσε κι άλλα, αυτό σου λέω μόνο. Χώσε κι άλλα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Καλώς το μου. Ήρθες, Ήρθα και δεύτερη φορά σήμερα. Όσες φορές και να έρθεις, Αχιλλέα, καθόλου δεν με χαλάει. Τι να φέρω? Καλοκαίρια σου. Θα πιούμε ένα φρέτο σκέτο. Κι εγώ ένα μέτριο, σε παρακαλώ. Έφτασε. Αυτός ο τύπος που είχε σήμερα στην εκπομπή πολύ νούμερο, Μ' άρεσε που τον στριμώξες. Το ευχαριστήθηκα. Ναι, και μετά πήγε και έκανε παράπονο στον διευθυντή. Ότι του επιτέθηκα, λέει, και ότι με ρολιπτώ. Δεν βρίσκεις άκρη. Μπαμπα, να και ο Κύπριος εδώ πέρα με το καινούριο του φιλαράκι, Ρε, τράβα από εδώ, μη μας ενοχλείς. Τι είπες? Που τώρα μας το παίζεις ρουφιάνος και τις προάλλες έτρεχες μαζί με τη Βασιλική για να μην παρακολουθείτε. Σα δεν ντρέπεσαι, ρε. Εσύ να ντρέπεσαι, ρε. Εσύ που έχεις γίνει νούμερο σε όλα τα Χανιά και μας το παίζεις κεραστής τώρα.
Έχεις δει τον εαυτό σου τελευταία στον καθρέφτη? Χιμπατζή! Ρε! Αφού γουστάρεις ξύλο, τότε γιατί δεν μου το ζητάς? Γιατί δεν μου το ζητάς? Έλα ρε παιδιά! Έλα ρε παιδιά! Μαλίκη! Τη σκότωσε! Τη σκότωσε! Τι! Ζή! Μαλίκη! Μπράβο ρε! Χτυπάς και γυναίκες, ε! Σταμάτα ρε, αδέσποτη ήταν! Μην ξεχνάς τα δικά σου! Πάτε μικρό για μπάνιο. Θα και εγώ μαζί σου. Περιμένετε μισό λεπτό. Να πάρουμε τη Χρυσάνθη για ένα τηλέφωνο από FaceTime. Να της πείτε ένα γεια. Ε, έλατε. Χρυσάνθη, τι κάνεις? Είμαστε όλοι εδώ και πήραμε να σου πούμε ένα γεια. Καλά είμαι. Άι, ένα εδώ το μωρό. Αγάπη μου, πώς μεγάλωσε έτσι. Αγάπη μου. Μαρίνα, τι κάνεις? Πολύ καλά. Μένω μαζί με τον πατέρα μου. Μπράβο, αγάπη μου. Αλεξάνδρα, γεια. Γεια σου, Χρυσάνθη μου, μας λείπεις. Και μένα. Θα έρθω σύντομα. Εμείς θα πάμε να κάνουμε μπάνιο για τον μικρό Αχιλλέα. Οκ, φιλιά. Τι γίνεται? Είχες εξελίξει με τη Δημήτρα? Αυτά που σου είπα χθες. Εσύ τι έχεις? Έγινε κάτι με τον Πάτροκλο? Αγόρι μου, πάντα κάτι γίνεται με τον Πάτροκλο. Αλλά δεν πρόκειται να αλλάξει. Δυστυχώς. Σε έγραψε τον. Εγώ έτσι έκανα. Μια κουβέντα είναι να το λες αυτό. Μάνα είμαι. Χαμός έγινε. Τραπέζια, καρέκλες στον αέρα. Και μέσα στον πανικό τρώει μια μπουνιά η Αλίκη. Πάρτιγκα το ξέρει. Τι θα κάνεις τώρα στην όμη μου, θα πας να τους συλλάβεις όλους? Όχι, Κωνσταντίνα, πίστεψε με. Έχει πάρα πολλούς άλλους που προηγούνται και πρέπει να πάνε να συλληφθούν. Α, δεν θέλω τέτοια. Κερασμένος ο καφές σήμερα. Να σε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Στο καλό. Καλώς το κορίτσι. Πώς από εδώ? Γεια σου, Κωνσταντίνα. Ήρθα να τα πούμε, να πιω και ένα καφεδάκι γιατί μετακομίζω στην Αθήνα. Α, έτσι. Μάλιστα. Μη με πάρεις για κουτσομπόλα. Έχω μάθει ότι είσαστε μαζί με τον Ανδρέα και το συμπαθώ πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικό παιδί. Βέβαια και ο Σύφης καλό παιδί είναι. Καλό παιδί. Εντάξει, είναι... περασμένα ξεχασμένα. Ναι. Κοιτάζω μπροστά. Καλά κάνεις, πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις γιατί είσαι καλό παιδί και όμορφο και θα σε βρούνε τα καλύτερα, είναι βέβαιο αυτό. Όσο για τον πρώην σου, δεν σου λέω συλληπιτήρια γιατί μεταξύ μας ξεβρώμισε τον τόπο. Έλα, Αναστασία, έφτασες στην Κατανιά. Ναι, και συναντήθηκα ήδη με το Σπαλέτη. Όχι, δεν πρόκειται για τη δουλειά. Ο Σύφης έχει κάνει διάφορες βλακίες, αλλά δεν μπορώ να περνάς από τώρα. Θα σου πω κάποια σημεία από κοντά. Καλά, αγάπη μου. Σ' αφήνω γιατί έχω δεύτερη γραμμή. Γεια. Πες μου, Στέλλα, γιατί έχω και δουλειά. Μη μου φέρεσαι έτσι, ρε Ματθαίο. Έχω κάποιους προβληματισμούς σχετικά με το παιδί και ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν μπορώ να ασχοληθώ τώρα, Στέλλα. Καίγομαι. Ορίστε, μου το κλείσε. Τώρα πατέρας είναι αυτός. Στέλλα μου, τον έχεις πρίξει κι εσύ. Παιδί μου, ήθελα να του πω ότι είδα ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τη γέννα μέσα στο νερό. Και το σκέφτομαι. Δεν ξέρω, λες να είναι πιο εύκολη η γέννα εκεί? Τι να σου πω, δεν το γνωρίζω το θέμα. Ανησυχώ όμως, γι' αυτό ήθελα να μιλήσω μαζί του. Γιατί τώρα, αν γεννηθεί το παιδί με στο νερό,
δεν κινδυνεύει να πνιγεί. Αυτό δεν θα ξέρει κολύμπι. Στέλλα μου, πού τα βρίσκεις και τα λες αυτά τα πράγματα, ειλικρινά? Έχεις δίκιο. Πολλές φορές κάθομαι και σκέφτομαι και λέω... Έχουν κάποια λογική βάση αυτά που σκέφτομαι. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Μα να πλακωθείς με το Μινά στο ξύλο είναι δυνατόν? Μα αφού με είπε Ρουφιάνο και Κατίνα. Δεν θέλω να έρθει εδώ στο σπίτι μου να συζητήσει για το διαζύγιο του. Θα τον ξαναπλακώσω. Μα Χιλία, σε παρακαλώ, τώρα είναι κλεισμένο. Καλά. Εάν με προκαλέσει θα τον δίνω, να το ξέρεις. Μωρό μου, αυτό που μου είπε ο Ανδρέας για τη Δανάη και τον Πάτροκλο δεν φεύγει από το μυαλό μου. Τα είπαμε αυτά. Ο Ανδρέας σίγουρα έκανε λάθος. Είδε τον Μάνο και τον μπέρδεψε για τον Πάτροκλο. Έχουν και δύο γκρίζα μαλλιά. Τι να πω. Γίνεται να φύγουμε αύριο για Κύπρο. Έχω και δουλειές και φοβάμαι μη σκοτωθεί ο Ματθαίος με τον Νεκτάριο. Εντάξει, να φύγουμε. Κάτσε να ενημερώσω τη Δήμητρα. Έλα, Δήμητρα. Αύριο το μεσημέρι επιστρέφω στην Κύπρο. Θέλεις να βρεθούμε το απογευματάκι? Ναι, θα έρθω εγώ από το σπίτι. Έγινε. Καλέ, μέχρι μασάζ μου κάνανε από μόνες τους και μου λέγανε πόσο μ' αγαπάνε. Απίστευτο. Απίστευτο. Κυρία Κωνσταντίνα, γεια σε. Σε ευχαριστώ πολύ, Ραφαέλο μου. Μου το έδωσε ένας κύριος. Το έκοψε από έναν κήπεδο παρακάτω και μου μένα στο φέρω. Παπά, ποιος κύριος είναι αυτός? Δεν ξέρω, πρώτη φορά τον είδα. Ένα παιδί μου, αλλά πώς ήταν? Κοντός, ψηλός, όμορφος? Ψηλός ήταν, γεροδεμένος. Εντάξει, Ραφαέλο μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πληροφορία. Να είσαι καλά. Στο ένα λουλούδι πέσαμε τώρα. Το ένα είναι φωνηρό. Δηλώνει πάθος. Ναι, αλλά ποιος το στέλνει? Ποιος? Μέχρι πρότινος νόμιζα ο Μανούσακας. Αλλά το Μανούσακα ψηλό γεροδεμένο δεν τον λες με την καμία. Μην τρελαθούμε κιόλα. Άντε καλέ, αποκλείεται να είναι ο Μανούσακας. Αποκλείεται, ε. Αχ, ωραία, ευτυχώς. Ανέβηκα τώρα, πολύ ανέβηκα. Τι θέλεις, ρε Χρήστο? Ένα σκασμό ψέματα πάει στην Κωνσταντίνα για να το σκάσω. Μα σε πήρα χθες το βράδυ και με έβρισες όταν σε ξύπνησα. Από πότε κοιμάσαι εσύ με τις κότες? Από τότε που αποφάσισα να μαζέψω το μυαλό μου για να προδεύσω. Τέρμα οι κρεπάλες, τα ξενύχτια και τα κλάματα για έναν άντρα. Έχω δουλειές, Χρήστο μου. Αλίκη. Ναι, κορίτσι μου, είμαστε μαζί ή δεν είμαστε? Είμαστε μαζί υπό όρους, Χρήστο μου. Το ξαναείπαμε αυτό. Απόδειξε μου ότι αξίζεις. Τι είναι αυτό? Πού βρήκες εσύ λεφτά για ένα τέτοιο σταυρό? Μου το χάρισε ο Σεργέη. Ο Σεργέη. Είναι που δεν τρέχει τίποτα ερωτικό μεταξύ σας, ε? Και τώρα σου κάνει και δώρα. Τίποτα δεν τρέχει με τον Σεργέη. Αν τρέχει κάτι με κάποιον, θα είσαι ο πρώτος που θα το μάθει. Έφυγα. Στην υγεία σου, Άλκηστη. Στην υγεία σου. Στην υγεία μας. Εύχομαι να σου πάνε όλα καλά στην καινούργια ζωή που ξεκινάς. Στην υγεία σου, κορίτσι μου. Εύχομαι να έχετε κάθε ευτυχία, γιατί και εσύ είσαι ένα πολύ γλυκό πλάσμα και ο Ανδρέας είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και εγώ ήρθα να σας χαιρετήσω σήμερα, γιατί έχω πολλές δουλειές να κάνω ακόμα. Καλά έκανες. Λυπάμαι μόνο που με το Σύφη καταλήξατε έτσι. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Κι εγώ δεν του κρατάω καμία κακία, παρότι χωρίσαμε με δική του απόφαση. Ίσως είναι για το καλύτερο. Πολύ καλά το είπες. Ξέρεις, μερικές φορές τα εμπόδια που συναντάμε στη ζωή είναι για να μας αλλάξουν το δρόμο τελικά και ίσως να μας οδηγήσουν κάπου καλύτερα. Το ίδιο σκέφτομαι κι εγώ. Γεια μας. Γεια μας.
Δεν μπορείτε να πάτε με το Μινά σε ένα δικηγόρο να λύσετε τα θέματα σας για το διαζύγιο. Θα πάμε και σε ένα δικηγόρο. Σήμερα όμως θέλω να συζητήσω μαζί του και να συμφωνήσω κάποια πράγματα. Σας έχω ανάγκη, ρε παιδιά, να μου συμπαρασταθείτε. Εννοείται θα σου συμπαρασταθούμε, Βασιλική μου. Αχιλιά, μην κρυπνάζεις. Μινά, ήρεμα. Σ' αυτό να τα πεις που μου την έπεσε το πρωί. Και θα σε περάσω και δεύτερο χέρι άμα με προκαλέσεις. Γι' αυτό κανόνισα. Μπορούμε να μείνουμε αυστηρά στο διαζύγιο. Λοιπόν, Μινά, δεν πιστεύω να έχεις αντίρρηση να βγεις βάρος σου. Εξάλλου αυτό είναι το δίκαιο. Ποιο δίκαιο, μωρέ, αφού με κεράτωσες. Όχι, εσύ με κεράτωσες. Εγώ απλά σου είπα ψέματα για τον Κύπριο. Όμως εσύ με κεράτωσες. Ναι, αλλά και εσύ με είχες κερατώσει τότε με τον ξανθομπάμπουρα τον Πάτροκλο. Αφού με έχεις κερατώσει με την Αλίκη και μετά με την ξαδέρφη μου την Εύα και μα βάλουμε και την καινούργια σου γκόμενα μας κάνει 3-1 και παίρνεις και κόκκινη κάρτα και βγαίνεις και τον αγώνα, κύριε, για αντιαθλητική συμπεριφορά! Μπράβο, ρε Βασιλική! Πολύ γουστάρω. Εσύ να σκάσεις, ρε! Και να σου πω, τόσα χρόνια που σε ξέρω, όλο παίρνεις το μέρος των γυναικών. Πώς να το εξηγήσω αυτό? Παίζει κανένα προβληματάκι. Άκου να σου πω, Μινά, γιατί πολλοί σε έχουμε ανοιχτεί. Ο Αχιλλέας όταν παίρνει το μέρος των γυναικών το κάνει γιατί είναι χαλαρός, ακομπλεξάριστος, καθόλου σεξιστής. Και να σου πω κάτι, πολύ πιο άντρας από μερικά αντράκια σαν και σένα, που το παίζετε τσαμπουκάδες και ρίχνετε και ένα χέρι ξύλο στις γυναίκες σας αμαλάχη. Άντε μωρή γλωσσοκοπάνα. Τι είπες στο Μινά το δουκάκι αντράκι, Καλά, εντάξει, πάω να την κάνω εγώ από εδώ πέρα. Ραντεβού στο δικηγόρο, κυρία Παπαδάκη, και πολύ σύντομα πρώην δουκάκι. Βούλωσέ το και κάτσε κάτω! Λάρη. Στο σπίτι, με στο ρέθιμο. Ψάχνω. Έχω ψάξει παντού. Πού? Στο καζανάκι. Καλά. Θα ψάξω. Τι θέλεις? Να μην την αφήσεις να μας διαλύσει, αυτό θέλω! Είναι ψεύτρα, σου λέει ψέματα! Πάτροκλε, με μένα μίλας. Ξέρω ποιος είσαι και ξέρω τι είσαι ικανός να κάνεις. Η Ρενάτα είναι κυρία. Σκατά κυρία είναι! Σε χρησιμοποιεί! Δεν της την έπεσα ποτέ, δεν πήγα να τη διάσω. Σου τορκίζομαι! Δεν με παρατάς. Όχι. Ούτε στο καζανάκι βρήκα τίποτα. Πού? Στην κατάψυξη. Λύρες κρυμμένες στην κατάψυξη. Καλά. Ναι, θα ψάξω παντού. Ρε Ματθείο, έβαλε στον δικηγόρο να πετάξει έξω τη Δήμητρα από το σπίτι. Κανονικά και με τον νόμο. Θα φύγει από εκεί. Δεν με ενδιαφέρει για τη Δήμητρα, ρε. Τα παιδιά είναι που σκέφτομαι. Αυτή όσο εκνευρίζεται, ξεσπάει πάνω τους. Δεν το σκέφτεσαι? Βεβαίως και σκέφτομαι τα παιδιά, αλλά δεν μπορεί η Δήμητρα να μας εκβιάζει μια ζωή, νεκτάριε. Ωραία, δηλαδή. Θα το πας δικαστικά. Θα γίνουμε ρομπά. Αν δεν θες να το πάω δικαστικά, εγώ σου λέω ότι θα πάω να εγκατασταθώ στο σπίτι και ας κόψει το λαιμό της η Δήμητρα. Πολύ το τραβάς, Ματθαίο. Πολύ το τραβάς. Για μισό λεπτό, ρε παιδιά! Για μισό λεπτό και θα με τρελάνετε! Με φωνάξατε σήμερα εδώ για να κουβεντιάσουμε και καλά πολιτισμένα και μου την πέφτετε 3-1-2-1! Μάθε να μιλάς, ρε βλαχαδερό! Μάθε να μιλάς!
Τρεις εναντίον ενός, λέει ο κόσμος. Α, μάλιστα, κυρία. Χαίστηκα για τη γραμματική. Και η γραμματική χαίστηκε για σένα, ρε. Γι' αυτό σε απέκλεισε εντελώς. Ρε, η κόρη μου που είναι 2,5 χρονών μιλάει καλύτερα ελληνικά από σένα. Ναι, φεύγουμε από το θέμα μας όμως, που είναι το διαζύγιο. Ακριβώς. Λοιπόν, επειδή εγώ ήμουν καθόλου σωστή στο γάμο μας και εσύ έκανες αρκετές κουτσουκέλες, θα βγει εις βάρος σου. Σωστό και δίκαιο. Σκάσε! Έχεις αποδείξει αυτά που λες, Βασιλική. Σαφέστατα. Και πρώτη και καλύτερη τη φωτογραφία που είσαι με την κόμενα στο κρεβάτι. Και εγώ θα ισχυριστώ ότι αυτή η φωτογραφία είναι φωτομοντάζ. Λοιπόν, επειδή δεν έχετε καμία περιουσία να μοιράσετε, ούτε παιδιά για να βγει διατροφή, γιατί δεν το βγάζετε συνενετικό να τελειώνετε. Καλώς. Θα υποχωρήσω γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ άλλο με αυτό το βλάκα. Και εγώ θα υποχωρήσω. Γιατί είμαι ανώτερος άνθρωπος. Θα σου έλεγα τι είσαι, αλλά έχω εκπομπή. Παιδιά, ευχαριστώ. Εσένα μια μέρα θα σε πλακώσω πάρα πολύ άσχημα. Έλα τώρα, μην ψήσω τη Βασιλική και βγει το διαζύγιο εναντίον σου. Πάω και μάρτυρας, ε! Κλαίει, αγάπη. Όσο σκέφτομαι ότι παράτησες το σύφι τον άντρα, κλαίει αυτό το χλεχλέ, τρελαίνομαι! Έλα, μην αφήγε, μη σε πετάξω έξω. Έλα, 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 άντε μπράβο. Γεια. Η Μελίνα είμαι. Μπορούμε να βρεθούμε σήμερα το βράδυ χωρίς να το μάθει κανείς? Θα σου πω από κοντά. Ορίστε, ηράκι σου. Αλλά έχεις πιει πάρα πολύ. Αν νομίζεις ότι θα σε κουβαλήσω, ξέχνα το. Κάνε μου τη χάρη, ρε Αλίκη. Άντε, μπράβο. Ο Μινάς ο Δουκάκης δεν έχει κουβαληθεί ποτέ και από κανένα. Δεν μου λες, Μινά, επειδή κάνω έτσι κάποιες επιχειρηματικές σκέψεις, πότε πουλιέται το κρασί? Τι πότε, μωρέ. Όλο το χρόνο πουλιέται. Και το λευκό και το κόκκινο. Και το ροζέ και όλα τα κρασιά. Και για πες, τις τιμές, ποιος τις κανονίζει? Προσφορά και η ζήτηση. Α, και η ποιότητα. Δεν το καταλαβαίνω, για κάτω μου λίγο πιο λιανά. Ρε Αλίκη, κάνε μου μια χάρη. Μη μου ζαλίζεις τον έρωτα. Άντε μπράβο, και έχω πολλά βάσανα μες στο κεφάλι μου. Και τι φοράς τώρα, αγγελούδι μου? Μανάβης. Όχι, Παναγιώτα μου. Δεν είμαι μανιακός του σεξ. Είμαι και ρομαντικός. Ναι. Σ' αφήνω τώρα γιατί κάτι γίνεται στο σαλόνι. Θα σε ξαναπάρω, μωρό μου. Ναι, θα σε ξαναπάρω. Δεν αντέχω άλλο. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, λιβάνισμα κι Άγιος ο Θεός. Ούτε τεκές να ήταν, τόσο ντουμάνι. Πνίγομαι, γυναίκα, έχω γκώσει. Σαγαπάμε. Αδερφούλες μου, το παρακάματε. Έχει δίκιο. Με μέτρο το λιβάνι, με μέτρο. Τι έγινε, ρε παιδιά? Αγαπάτε αλλήλους. Τι να γίνει, πατρούνι. Οι αδερφούλες μου θέλουν να αγιάσουν. Κι εγώ, μωρέ, σε καμαρώνω. Εγώ θα γιάσω με σας που έμπλεξα. Αυτό το μυστήριο της μετάλλαξης είναι πολύ περίεργο. Πρέπει να το εξιχνιάσουμε. Φύγετε, μωρέ! Άνοιξέ μου! Άνοιξέ μου! Το ξέρω ότι σε μέσα, άνοιξέ μου! Ο Πάτροκλος είναι. Διαμαντή, φοβάμαι. Μη φοβάσαι. Άνοιξέ μου, είπα! Τι διάλογο θέλεις? Πες μου! Δεν την άγγιξα. Σου λέει ψέματα. Δεν τη θέλω!
Καμία δεν θέλω. Μόνο τη Δήμητρα θέλω. Αυτή θα παντρευτώ. Αυτή θα παντρευτώ τώρα που χώρισε. Θα σε αποκλήρω, σας τορκίζομαι. Πετάξτε τον έξω. Αύριο πέφτουν οι πρώτες υπογραφές για το διαζύγιο με τη Βασιλική. Να σου πω ότι δεν χαίρομαι, Μινά μου. Ψέματα θα πω. Να σου πω, τρώγε γρήγορα και ότι σε λίγο πρέπει να φύγεις. Περιμένω το χαρίδι μου με τον Μύρο. Εντάξει, Μινά μου. Δεν θα γκρινιάξεις. Όχι, τη συχαίνω με την γκρίνια. Ωραία, το πέρασες και το δεύτερο τεστ. Αύριο υπογράφουμε το διαζύγιο με το Μινά. Ναι. Αυτό είναι το τυπικό μέρος της υπόθεσης. Για πες μου αλήθεια, τον έχεις ξεπεράσει εντελώς ή τον αγαπάς ακόμα? Αχιλλέα, είσαι ακόμη στο μπάνιο? Μόλις βγήκα. Πάω στο φούρνο, θέλω γλυκό. Περίμενε, έρχομαι μαζί σου. Έφυγε. Γλυκά τέτοια. Λες να είναι έγκυος. Να σου πω, μήπως είσαι έγκυος. Πώς σου ήρθε? Όχι. Α, δεν είσαι. Ναι, θέλω τρουφάκια. Μου έκανε εντύπωση το τηλεφώνημά σου. Ναι, και ήρθα και κρυφά, γι' αυτό σε παρακαλώ, η συνάντηση να μείνει μεταξύ μας. Εντάξει. Τι συμβαίνει? Θέλω να μου πεις πόσο σίγουρος είσαι ότι με την παιδαγωγό μας τη Δανάη είδες τον Πάτροκλο. Απόλυτα σίγουρος.